Εδώ είμαι πάνω από 15 χρόνια. Είμαστε στην παραλία, ήρθε τότε ο εισαγγελέας, η Δήμη, μας τοποθετήσαν εδώ πέρα με την προοπτική να μας βάλουν εδώ πέρα και θα κάνανε κάποια κάμπιξ. Στην πορεία να μπούμε στις σειρές. Ούτε κάμπιξ έγινε ούτε τίποτα. Και τώρα δώσαν το, είχαν εδώ στο περιθώριο μέχρι 8 του μηνός, 11 του μηνός θα μπαίναν οι μπορντόζες. Λέγανε ότι θα αρχίσουν να ξεκινήσουν να παίρνουν τα κατελημένα και ξαφνικά σήμερα βλέπετε αυτό το χάλι. Πώς να νιώθει ένας άνθρωπος να τα βλέπει και γίνονται αυτά τα πράγματα? Πώς μπορεί να νιώθει? Ευτυχισμένος, χαρούμενος? Δεν σου αφήνουν το περιθώριο να κινηθείς και αν είδαν τα μαζεύαμε. Είπαν να φύγουμε, θα φύγουμε. Τα μαζεύαμε, αλλά να μας αφήσουν και το περιθώριο σαν άνθρωποι να μαζέψουμε ή τα καταστρέψουν τα πράγματα. Αυτές είναι όχι μόνο οι δικές μου, στον κάθε άνθρωπο που μένει εδώ πέρα, που μένουν μόνιμα, είναι η περιουσία τους. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλη στην ηλικία που παίρνουν 3,5 εκατοστάκια, δεν ξέρω, μια σύνταξη και το έχουν βρει μόνιμη η κατοικία, διότι με 3,5 εκατοστάκια ένα συνταξιούχος άνθρωπος δεν ζει για να πάει σε ένα σπίτι. Δεν ξέρω, προς την ώρα δεν έχω κάπου να πάω. Η προοπτική μου ήταν να βρω ένα σπίτι να πάω και αυτό μάζευα σιγά σιγά μέχρι να βρω το σπίτι να πάω, όπως και πολλοί άνθρωποι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί και να δώσουν ένα χρόνο να βγουν στους ανθρώπους να σιγά σιγά τα μαζέψουν.